είμαστε! Εδώ είμαστε! Τέσσερις ώρες πριν από το συλλαλητήριο στην Καμάρα, όπως καταλαβαίνετε, εκεί είναι το μυαλό, εκεί είναι ο προσανατολισμός. Ας δείξουν κατανόηση οι υπόλοιποι φίλοι μας που μας ακούνε κάθε μεσημέρι, ξέρετε, το 2-3, το 2-2,5, 98% είναι παιχνίδι, είναι χαβαλές, είναι quiz, είναι φάρσα, είναι... Γενικά είναι μουχαμπέτι. Είναι σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ που λέω κι εγώ. Όμως τώρα, όπως καταλαβαίνετε, αυτές τις 1-2 μέρες, τη στιγμή που οι άλλοι παίζουν με αυτό που αγαπάμε, εμείς δεν θα παίξουμε. Μετά τις 2.30 θα βγάλουμε Κώστα Βασιλόπουλο. Οι εξελίξεις τρέχουν. Εννοείται ότι το ραδιόφωνο μας, ο Λίμπερο, θα είναι στο συλλαλητήριο. Εννοείται ότι θα υπάρχει άμεση ενημέρωση και εγώ θα είμαι εκεί. Εννοείται, όχι ως δημοσιογράφος, όχι ως παραγωγός, θα είμαι ως Κωστής. Αλλά φυσικά, οποιαδήποτε στιγμή μου ζητηθεί, θα βγω και στο τηλέφωνο να ενημερώσω. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν με υποχρεώνει το ραδιόφωνο να είμαι εκεί. Θα είμαι επειδή το θέλω. Με μεγάλη χαρά όμως να βγούμε, να πούμε, να δώσουμε κλίμα. Είπαμε, δεν θέλουμε να υποκαταστήσουμε ούτε τους ρεπόρτερ, ούτε τους δημοσιογράφους του ΠΑΟΚ. Αλλημόνο, δεν είναι αυτός ο ρόλος μας και σεβόμαστε απεριόριστα τα παιδιά που έχουν αυτό το ρόλο το δύσκολο και έχουμε τους καλύτερους γι' αυτό. Ξαναλέω, μετά τις 2.30 θα βγάλουμε Κώστα Βασιλόπουλο για να συζητήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις, την ώρα που τρέχει η επικαιρότητα. Είχαμε διάφορα που συνέβησαν από τις 10 που έφυγα από την πρωινή ζώνη μέχρι τώρα. Να πω, οι γραμμές είναι ανοιχτές, 2310-287-888. Μπαίνετε έτσι κι αλλιώς στην κλήρωση. Αύριο θα κληρώσουμε ένα υπέροχο δώρο, όπως κάνουμε κάθε εβδομάδα, μια διανυκτέρευση στο hotel και σπα Λίθος, στον παλαιό Άγιο Αθανάσιο, στο μαγευτικό αυτό, στον ηρεμένο μέρος, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Ευρώπης, που είναι δίπλα στην πόρτα μας, εκεί στο Καϊμάκ Τσαλάνι, στο όρος Βόρας. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, αλλά και μέσα από τα σταθερά τηλέφωνα που θα ανοίξουμε σε 1-2 λεπτάκια, να πω το χορηγό, και θα συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Αν κάποιος από εσάς θέλει να παίξει αντίστροφη μέτρηση ή έχει όρεξη, βεβαίως δεν θα τον αποκλείσουμε. Απλά, όπως καταλαβαίνετε, η πηξίδα έχει γυρίσει λίγο τώρα. 1-2 μέρες, ελπίζω να το καταλαβαίνετε κι εσείς. Δεν είναι προκάτη εκπομπή, δεν είναι ψυγείο, δεν είναι κάτι που είναι κονσέρβα, δεν είναι κάτι ετοιματζίδικο. Έχει άνθρωπο που ζει όλο αυτό που γίνεται πίσω από το μικρόφωνο. Άρα υπάρχει και η δυνατότητα για να μπορέσουμε και εμείς να μεταβάλουμε τον τρόπο, να μεταβάλουμε το ύφος. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να υπάρχει η δυνατότητα ευελιξίας τέτοιες μέρες. Ξεκάθαρα. Θέλω να... Επειδή το πρωί δεν πρόλαβα τα μηνύματα, είχε πραγματικά πανικό με τα τηλέφωνα σήμερα, θέλω να υπενθυμίσω στο φίλο μου τον Δημήτρη από την Άουσα, οπαδό του Ηρακλή, που μου είπε ότι εγώ σε παρακολουθώ παρότι δεν είμαστε η ίδια ομάδα, και οφείλω να ομολογήσω αυτό που είπε στις προάλλες, ότι όταν ήταν να ρίξουν τον Ηρακλή πήρε σαφέστατη θέση κατά του παρασκηνίου, το θυμάμαι σαν τώρα, ίσως στον 103. Μιλάμε για πολλά χρόνια πριν, αν σκεφτείτε ότι 3 χρόνια είμαι εδώ και 5 χρόνια ήμουν στον Αρένα, άρα μιλάμε για καμιά δεκαετία πίσω. Τότε ήταν όλα αυτά. Τότε ήταν όλα αυτά. Εννοείται, είχα πει και τότε, το λέω και τώρα λοιπόν για το φίλο μας, το Δημήτρη, αλλά και για όλους τους Ηρακλειδείς. Εγώ δεν προσπαθώ να ψαρέψω από καμία δεξαμενή οπαδός του Ηρακλή. Δεν το έχουμε και ανάγκη σαν εκπομπή, αλλά οφείλω να είμαι εντάξει απέναντι στον εαυτό μου και απέναντι στους ακροατές. Εννοείται ότι δικαιούται 1000% ο Ηρακλής να μιλάει για αδικία και να έχει κάθε δικαίωμα να λέει ότι τον έριξαν για να μείνει στην κατηγορία τότε ο Αστέρας Τρίπολης με άδειους φακέλους κτλ. Το είχα πει τότε, το λέω και τώρα, και είναι άσχετο αυτό με τον ΠΑΟΚ.
άσχετο με την ομάδα μας, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα, έτσι. Θέλω απλά να το υπενθυμίσω και χαίρομαι που ο Δημήτρης το θυμάται αυτό. Να είσαι καλά. Θα χαρώ πολύ να σε δω και από κοντά. Γιατί μου είπες ότι έκανες και οικογένεια και παιδάκια. Είναι φοβερό αυτό να μεγαλώνεις μαζί με τους ακροατές σου και να βλέπεις ότι προχωράει η ζωή. Προχωράει. Τώρα ο Ηρακλής έχει τις στεναχώριες του, έχει τα προβλήματά του. Τι να κάνω με αυτούς που έμπλεξες, φίλε. Έτσι είναι. Τώρα, πριν πάω στις γραμμές, τι έχει γίνει τώρα τις τελευταίες 2-3 ώρες. Ένα. Βγήκε ο Αρκούδης και είπε. Ο Αρκούδης είναι όχι αυτός που είναι στο Winnie the Bear, στο Winnie το Αρκουδάκι. Ο Αρκούδης που είναι στην ΕΕΑ. Και είπε ότι εγώ ναι, μεν, αλλά η Μαρούπα πήγε και μίλησε και είδε και άκουσε στην Ξάνθη και ήρθε και μας είπε ότι ξέρετε, η Ξάνθη είναι του Σαββίδη. Λέει ο Αρκούδης, την αδειάζει δηλαδή ξεκάθαρα, τη φορτώνει την όλη ιστορία και στα καπάκια βγαίνει η Μαρούπα και λέει κρίμα που κάποιοι δεν φοράνε παντελόνια και κρύβονται πίσω από τα φουστάνια μας, διότι εγώ δεν είπα έτσι, ναι πήγα άκουσα αυτά, εγώ ναι θεωρώ ότι είναι του Σαββίδη, γιατί πήγα μίλησα, άκουσα και είδα, αλλά άλλο αυτό είδα, άκουσα, έτσι παιδιά, άιντε. Τι έγινε, τώρα περιμένετε. Και σήμερα η δίκη για τα στημένα, έτσι, εκεί που ο Γεωργέας είπε στο Ολυμπιακό Σβέρια, δεν το λέω εγώ, δεν το βγάζει το μυαλό μου, η κλάβα μου, δεν το βγάζει το μυαλό μου, το ξαναλέω, στον ανακριτή, η επίσημη κατάδεση. Μπήκαν στο ημίχρονο ο γενικός αρχηγός, Λαναρής, κάπως έτσι, και μας είπε, παιδιά, ξεχάστε το 0-0, 3-0 θα χάσουμε. Και του είπα του προπονητή μου, του Καλαϊτζίδη, εγώ σε αυτό δεν συμμετέχω, λέει ο Γεωργέας που μετά πήγε στην ΑΕΚ. Εγώ, λέει, δεν συμμετέχω. Ή θα με βγάλεις αλλαγή ή θα αποβληθώ. Και όντως τον έβγαλε στο δεύτερο, τρίτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, σε αυτό το 0-0 που το ξέραν όλοι και ήταν καραστημένο. Έτσι. Αυτά λέει ο ανακριτής. Εμείς δεν βγάζουμε καμιά απόφαση. Λέει η καταγγελία. Λέει η καταγγελία. Ότι ήταν καραστημένο. Λέει ο ίδιος ο Γεωργιάς. Λέει και ο Μαραντίδης, άλλος παίκτης της Βέρειας. Ότι, τι. Ότι παιδιά, σήμερα που γίνεται η δίκη, ασχολούμαστε 5 άνθρωποι. Οι 95 ασχολούνται με τον ΠΑΟ και τον Σαββίδη, έτσι. Και την τροπολογία, την αλλαγή. Από προσανατολισμός φουλ. Πάμε τώρα στις γραμμές, δεν περιμένετε άλλο. Χαίρετε. Ναι. Κωστή. Καλώς το παιδί. Έλα, καλησπέρα, Κωστή. Καλώς τον. Αν και με πρόλαβες για τα αρκούδια αυτά και για τις μαρούπες και αυτά, τα ψιλοάκουσα live κάπου δεξιά εδώ σε εσάς, σε ένα άλλο σταθμό. Όπως τα είπες, αλλά είχες και επεισόδια. Ένας άλλος τώρα. Δεν προλαβαίνεις. Βγήκαν, περίμενε, επειδή εμένα δεν μου αρέσει να κρύβομαι. Ναι, ναι. Βγήκαν στο Μετρόπολης. Έτσι ακριβώς. Έτσι, δηλαδή, όπως όταν βγάζουμε εμείς κάτι, θέλω να λένε ότι το άκουσαν στον αθλητήριο ή στο Λίμπερο. Όχι, δεν μου αρέσει αυτό που λέει. Μίλησε σε ένα ραδιόφωνο. Στη συσκευή μίλησε. Τον έβγαλε αυτή. Αν το βγάλει αύριο αρένα, θα πούμε αρένα. Εμείς έτσι μάθαμε, φίλε. Εντάξει, τι σημασία έχει. Εμείς ακούμε τα πάντα, ρε Κωστή. Εμείς θέλουμε να είμαστε εντάξει. Έτσι, θέλουμε να είμαστε εντάξει τώρα. Δεν μπορείς να τους προλάβεις. Τώρα πριν από λίγο ο Κίρτσος πάλι. Ο Κίρτσος. Εγώ τα άγραψα, αλλά άλλα εννοούσα. Οι Αμερικανοί το είπανε. Ο Ευρωβουλευτής. Να το διευκρινίσουμε. Ο Ρώσος που κάνει επιρροή στα Βαλκάνια. Να το διευκρινίσουμε. Εγώ το λένε οι Αμερικανοί. Να το διευκρινίσουμε. Εσύ τι λες, εσύ τα άγραψες. Δηλαδή, ψάρες, μάρες, κουκουνάρες. Κώστα, αυτά που συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία κατ' επέκταση. Δηλαδή και το ποδόσφαιρο είναι μια επέκταση κοινωνία μα, έτσι. Φυσικά. Αυτά δεν γίνονται. Όταν ούτε στη Χούντα άκουστη. Τότε γεννηθήκαμε εμείς όταν ήμουν 2-3 χρονών, 67 και μετά. Αυτά μόνο με τα είπα και στο Σταύρο χθες. Αυτά αν εξαιρέσεις την αρπαγή του Κούδα που πήγαν να μας κάνουν πάλι αυτοί. Πάλι. Και καλά που ήταν ο Παντελάκης και κράτησε και. Ο Παντελονάτος Παντελάκης. Ναι, και επέστρεψε. Ναι. Δηλαδή στη Χούντα δεν είχαν, αν εξαιρέσεις και κάποιες ελληνοποιήσεις του Λοσάντα, αυτούς τριαντάφυλλους, αυτούς τότε. Δεν υπήρχαν τότε ξένοι ποδοσφαιριστές. Ο Ρότσα. Υπήρχαν ελληνοποιήσεις που τους κάναν τα ηλίκια. Ο Ρότσα,
Ισπανούς, από Αργεντίνους. Ο Μπουμπλής. Ο Ρότσα μετά, το 80 μετά. Εγώ μιλάω για τη Χούντα τώρα, το 71. Δεν υπήρχε αυτή η ομή παρέμβαση και καλά με το νου τους να μας σώσουν από τον υπηβασμό που αυτοί με τις δικές τους επιτροπές μέσα στο Δεκέμβριο από τον Πειραιά, ξέρω εγώ, οι καθηγητάδες από τον Πειραιά, να ηλίκη να μας πάρουν. Να πούμε κάτι, αδερφέ μου, να διευκρινίσουμε. Να μην πέσετε, να σας πάρουμε το πρωτάθλημα. Να διευκρινίσουμε κάτι, γιατί υπάρχει κόσμος που πιθανόν να μην το ξέρει. Μιλάμε για τον Κύρτσο, τον ευρωβουλευτή, τον Κυριάκο Κύρτσο, τον φίλο μας. Τον ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, εδώ δεν είναι η ανακοίνωση του Καραπαπά, του Μπαρμπασάβα, του Μαρινάκη. Που έχει πεσώσει το ελληνικό δημόσιο με 800.000 δάνεια, δανεικά και αγύριστα. Βγαίνει λοιπόν. Και ακόμη τα πληρώνει. Όπως η Νέα Δημοκρατία 200 εκατομμύρια που ακόμη τα πληρώνει. Να το πω λίγο και αυτοί που δεν το ξέρουν. Γιατί δεν το ξέρουν όλοι. Βγαίνει λοιπόν ο ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κύρτσος, και χαρακτηρίζει, μέσα εισαγωγικά, βαφτίζει τον Ιβά Σαββίδη Ρώσο. Δηλαδή, που έχει πυροή Ρώσικη στα Βαλκάνια. Αυτό δεν. Εμένα πρώτα απ' όλα με ενδιαφέρει, φίλε, η έκφραση. Γιατί είναι, θεωρώ ότι είναι άκρως προσβλητική για όλο τον ποντιακό ελληνισμό. Τα εννοείς, εσύ τα λες. Όχι, λέει, τα λένε οι Αμερικάνοι. Βρε, άνθρωποι, είπε εσύ τι λες. Έγινε. Δηλαδή, μας έχουν σαλτάρει, Κώστα. Αυτά δεν γίνονται ούτε στη Χούντα με ομή παρέμβαση μεσούσης του πρωταθλήματος που αντίκειται στην UEFA, στην UEFA, στην ΕΠΟ, στο αυτοδιοίκητο. Να παρεβαίνουν έτσι και να δίνουν το πρωτάθλημα με μείον 5, με μείον 10, με μείον 20, είπε ο άλλος από τον Πειραιά, ένας βουλευτάκος. Ναι. Αυτά, δηλαδή, πώς θα. Μείον 50. Πώς θα έχει όλο αυτό η Βόρεια Ελλάδα. Πώς θα. Τίποτα. Πώς μπορεί και δεν έχει γίνει. Έξι ώρα. Το απόγευμα όλοι εκεί. Έξι ώρα όλοι εκεί. Με χιόνια, με κρύα, τι με κρύα, ρε, τι χιόνια, όλοι εκεί. Μια χαρά είναι ο καιρός. Έξι ώρα. Και ποφόρια να έχει και βροχές και αυτά. Ας έχει και κυκλώνες, φίλε. Ας έχει και. Ας έχει και τυφώνες. Σε χαιρετώ. Ας έχει και τυφώνες. Καμία τροπολογία. Ούτε θέλουμε, ούτε έχουμε ανάγκη, ούτε αποδεχόμαστε. Καμία. Αυτό δεν έγινε για μας. Καμία κοιλίδα στην ιστορία μας. Καμία. Είδες, η Μαρούπα. Μου είπαν, πήγα, άκουσα. Όχι, ο Αρκούδης λέει, η Μαρούπα μας είπε. Τώρα τι έγινε, παιδιά? Τι έγινε? Βγάλτε τις αποδείξεις, βγάλτε τα χαρτιά να μας πείτε ότι παρανομήσαμε. Βγείτε τώρα ξαφνικά ο ένας τον άλλον. Δεν φοράς παντελόνια, αυτή μας το είπε. Όχι εγώ, που εσείς δεν φοράς παντελόνια, κρύβεσαι πίσω από τις φούστες. Και μου είπαν, άκουσαν, σούπα μούπες. Πήγα στην Ξάδη, λέει, και μου είπαν. Ρε τι γίνεται. Και πάνε να συμμαζέψουν τα συμμάζευτα. Καλά που είναι και η Γαλλία, η οποία μας στήριξε όπως πάντα, φίλη η Γαλλία, ο Μακρόν, και είπε στηρίζω την Ελλάδα απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις, Ελλάδα και Κύπρο. Καλά που είναι και αυτή. Καλά που είναι και αυτή, γιατί είμαστε μόνοι μας. Λοιπόν, μια μεγάλη φωτιά έχει ανάψει ο Αυγενάκης. Άφαντο εντωμεταξύ το σκεπτικό της ελεγχόμενης επιτροπής Αυγενάκη. Δεν υπάρχει πουθενά, έτσι. Σήμερα που συζητάμε είναι 5η 30 Ιανουαρίου. Γυρίζει ο μήνας σε δύο μέρες. Είναι 2 και 20. Πουθενά. Έτσι, απλά. Μας κατέβασε η Γκλάβα. Έτσι. Πάμε. Χαίρετε. Ναι. Καλησπέρα, Κωστή. Καλώς τον. Στρατό. Το έχω έτοιμο το ποιηματάκι. Και αύριο θα παίξει, να ξέρεις. Μονταρίστηκε και είμαστε έτοιμοι. Εντάξει, να είσαι καλά. Σε ακούω λοιπόν. Λοιπόν, το σκεπτικό της απόφασης, πριν το αποστείλουν στον ΠΑΟΚ και πριν το δημοσιεύσουν, καλό θα είναι από το φάκελο που θα είναι μέσα να βγάλουν και τα γραμματόσημα. Εκτός αν ακόμα είναι τόσο ξεδιάδρομοι που θα το στείλουν με φάξ από μια ανώνυμη εταιρεία στα γραφεία της ΕΕΑ. Και ο νόνο ήτο. Ναι. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Το κορυφαίο όλων. Βγαίνει ο Αρκούδης και λέει, η Μαρούπα μου είπε. Ναι. Βγαίνει η Μαρούπα και λέει, δεν φοράς παντελόνια. Εγώ πήγα στην Ξάνθη, ωραία, έβγαλα φωτογραφίες, λέει, το ξενοδοχείο και τις εγκαταστάσεις, και ρώτησα, έμαθα, μου είπανε, ο Καντινιέρης, ναι, ο αχθοφόρος που κουβαλάει τις βαλίτσες, ναι, ο προπονητής που προπονούσε τα παιδάκια. Ο Βυρσοδέψης, βάλε στο και σχολείο, ναι. Στο σχολείο που ήταν δίπλα στο γήπεδο. Ναι. Λοιπόν, και ο Σαββίδης λέει έχει την Ξάνθη. Λοιπόν, και πρόσεξε, το δικαιολόγησε κιόλας. Όχι για να επηρεάσει, όχι, λέει, άστο, γιατί. Δεν θέλω να σταθώ εκεί, Κωστή. Μην πας εκεί. Αλλού θέλω να το πάω. Για να μην την πάρει ο Τούρκος, είπε και δικαιολογία. Άστο. Μην πας εκεί καν. Εγώ θέλω να το πάω αλλού. Πήγε, λέει, και έβγαλε φωτογραφίες. Και οι φωτογραφίες αυτές, λέει, είναι καταδικαστικές, λέει, για τον ΠΑΟΚ, διότι φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ ασκεί επιρροή στην Ξάνθη. Οι φωτογραφίες.
Τι δείχνει, ναι, πρόσεξε, τι δείχνει. Πρόσεξε, Κωστή, άσε με να ολοκληρώσω λίγο. Ναι, 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 πες. Είσαι τοπογράφος μηχανικός, Μαρούπα. Σωστό. Πού είναι τα χωρικά σχέδια, πού είναι τα χωρικά σχέδια του ξενοδοχείου και των εταιριών? Πού είναι η εισήγηση τοπογράφου μηχανικού ότι, ότι παρόλο που τα γήπεδα ανήκουν σε άλλη εταιρεία, χρησιμοποιούνται από το ξενοδοχείο? Πού είναι η εισήγηση ότι υπάρχει παράνομη χρησιμοποίηση των γηπέδων από τοπογράφο μηχανικό? Πού είναι το πολεοδομικό της Ξάνθης να επέμβει? Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, ρε παιδιά. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Μου είπανε και έμαθα. Μου είπανε ξέρεις, και έμαθα. Ξέρεις Κωστή, ξέρεις Κωστή, μην με διακόψεις λίγο, είναι σημαντικό αυτό που θέλω να πω και θέλω να καταλήξω. Απλά ολοκλήρωσε, ναι. Ναι, στην αστυνομία, όταν κάνουν ανακρίσεις, το πρώτο πράγμα που ψάχνουν να βρουν είναι οι αντιφάσεις και το δεύτερο πράγμα είναι η μεταφορά ευθυνών, φίλε. Φυσικά. Όταν βλέπεις ότι ο άλλος αρχίζει και λέει «Δεν φταίω εγώ, φταίει αυτός» και μετά πηγαίνεις στον άλλον, του κάνεις cross-examination και μετά λέει ο άλλος «Δεν φταίω εγώ, φταίει αυτή», να ξέρεις ότι κάπου εκεί είναι και από αρχή του τέλους. Ακριβώς. Τι έγινε κύριε Μπραουδάκη, πού είναι τα εξώδικα στην ΠΑΕΠΑΟΚ? Πού είναι τα εξώδικα στην ΠΑΕΠΑΟΚ? Παρατήθηκε χθες. Στις φωτογραφίες που υπάρχουν είστε πολύ χαμογελαστός από ό,τι ακούγεται. Γιατί η ΠΑΕΠΑΟΚ έχει και φωτογραφίες ότι ο κύριος Μπραουδάκης ήταν εκεί πέρα. Έτσι είπε τουλάχιστον ο κύριος Ζούκας. Πιστεύω κάθε λέξη του Λευτέρη. Κάθε κουβέντα του. Εντάξει, εγώ θέλω να δω το εξώδικο του κυρίου Μπραουδάκη στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Περιμένω. Έγινε στράτο. Σε χαιρετώ. Το ίδιο και του κυρίου Αβγενάκη. Ναι, ναι, περιμένω. Όλοι στο συλλαλητήριο, παιδιά, εγώ λυπάμαι πολύ, είμαι μακριά, δεν μπορώ να έρθω. Έχω προσωπικά προβλήματα. Εμείς εκεί για σένα. Αν ήμουν εκεί, να ξέρεις ότι θα ήμουν εκεί. Και όσο ότι θα πας εσύ σαν οπαδός, το ξέρουμε ρε Κωστή, θα πάει, σαν δημοσιογράφος θα πάει ο Βασίλης. Έγινε, γεια, το στράτο ρε. Χαίρετε, γεια σας. Γεια σου Κωστή. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Λοιπόν, ρεπορτάζ από Ξάνθη, είμαι Ξάνθη τώρα. Α, και εσύ είσαι, είσαι Ξάνθη. Ναι. Για πες. Από το πρωί και μετά ναι, το ναι. έφυγα. Ναι. Λοιπόν, για να προλάβω και τη συγκέντρωση. Ναι. Πρέπει να φύγω σε λίγο. Φυσικά, φυσικά. Πόση ώρα κάνεις για Ξάνθη τώρα με το... Δύο-δυόμιση ώρες. Μάλιστα. Ανάλογα, έχω καινούριο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να τελειώνω με το ρεπορτάζ που σε έχω. Λοιπόν, οι ζαχροπλάστες και οι περιπτεράδες είναι πελάτες μου. Όχι περιπτεράδες, μόνο οι ζαχροπλάστες. Λοιπόν, πέρασε η Μαρούπα από τρία ζαχροπλαστεία, πήρε τρία κουτιά, χώρια στο χέρι και ρωτούσε τον ζαχροπλάστη. Μήπως γνωρίζεις αν ο Σαββίδης έχει πάρει τη Ξάνθη? Για να τη σώσει από τον Τούρκο. Ναι. Ναι. Και λέει, πρόσεξε, αυτό τώρα είναι αληθινό που σου λέω. Ο ένας ζαχροπλάστης είπε, εγώ αυτό που γνωρίζω, η Ξάνθη ήταν πάρα πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό. Φίλοι. Κατάλαβες. Πες μου ότι βασίστηκε όλο αυτό στους τρεις ζαχαροπλάστες, φίλε. Μου κάνει καταρχήν, είναι σαν να είναι, πώς λέμε, τα τρία αδέρφια, τα τρία γουρουνάκια, τα τρία κατσικάκια, οι τρεις ζαχαροπλάστες. Άκουσε λίγο. Επειδή ανέφερες τον Ηρακλή, έτσι ακριβώς έριξαν τον Ηρακλή. Με αυτό εδώ το σκεπτικό. Το πρόσεξε. Ανέφερα γιατί εμείς, φίλε, ξέρεις ότι δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Και τότε ήμουνα σε αμιγός παοκτσίδικο ραδιόφωνο. Ο Σπορ 103, έτσι, δηλαδή το ραδιόφωνο των Σπορ του Βορρά. Ξέρω, ρε Κωστή, εγώ σ' ακούω 20 χρόνια. Όχι μόνο εμείς, και το ραδιόφωνο όλο. Τότε είπε, παιδιά, είμαστε κατά του κατεστημένου. Είμαστε. Άρα εδώ έχει γίνει ένα στήσιμο τότε στο Ηρακλή. Γιατί να μην το πω να φοβηθώ. Έχουν νέα στοιχεία, πρόσεξε, έχουν νέα στοιχεία και πάει πάω καυτά να τα βγάλει στη φόρα. Τα έβγαλε, έχει και άλλα στοιχεία, πρόσεξε. Δεν προλαβαίνονται. Οι άνθρωποι δεν προλαβαίνονται. Έχουν φωτογραφίες με Μαρισούπα και προθές. Μαρινάκης, ο Κοτρότσος, πώς λέγεται αυτός ο οργανοπαίχτης από την Κρήτη. Ο Αβγενάκης, αυτός ο Μπραουδάκης. Ο Καντερός, ο Καντερός. Πώς λέγεται αυτός, δεν τους γνωρίζω και είναι πάρα πολύ, να ξέρεις. Λοιπόν, αυτοί όλοι εδώ ήταν δύο μέρες πριν συγκεντρωμένοι σε μια ταβέρνα και τρώγανε. Έλα, εδώ τώρα θα σε κόψω. Εδώ νομίζω ότι ρίχνεις λάσπη στο Βαγγέλη ότι έτρωγε. Λυπάμαι. Είσαι απαράδεκτο. Όχι, δεν το πιστεύω. Σε ταβέρνα, όχι. Αν μου πεις σε γυμναστήριο, θα σε πιστέψω. Ο Βαγγέλης δεν έτρωγε. Δεν χώρεσε να μπει, τι. Οι άλλοι τρώγανε. Έγινε, γεια σου, Άκη. Καταλαβαίνεις. Έρχονται ωραία πράγματα, να ξέρετε. Τα γλέντια άρχισαν. Ναι, γεια σας.
Χαίρετε. Καλό στο παιδί. Κωνσταντίνε. Ναι. Ναι. Χαίρετε. Σταφερέ με Κωνσταντίνε. Αετέ. Βεβαίως. Καλά στον άνθρωπό μου. Γεια σας, γεια σας. Το όνομά σας. Σπύρος. Σπύρος. Κύριε Σπύρο, πόσο χρόνο είστε, αν επιτρέπετε. 70+. Μακάρι να. Άλλα τόσα. Να, μέσα από την ψυχή μου, άλλα τόσα να ζήσετε. 55 χρόνια παροξής. 55 χρόνια τούμπα. Κοίτα όμορφα χρόνια. Τη δεκαετία του 70-73 που ο ΠΑΟΚ είχε 8 διεθνείς, 6 εν ενεργεία. Και όταν είπαν το Κουλαντρί κάποτε, κύριε Πρόεδρε, εκεί πάνε χαμός γίνεται, κάνε μια ομάδα όνειρο. Τι με νοιάζει, παιδιά, εγώ τα πρώτα φίλια. Αυτό. Δεν πάω να χτυπάνω και βάζω το τοίχο. Διαχρονικά είναι αυτά, άνθρωποι. Εμεί καλύπταμε, προστατεύαμε την εθνική, τη βοηθούσαμε να ανεβεί, να προχωρήσει, να φανεί. Και ο Κουλαντρίς μάζευε τα πρωταθλήματα, συνέχεια τα άφησε στον άλλον μοντέρνο ληστή της τράπεζας. Με τους καθηγητές τους φιλάθλους, ναι. Ήρθε μετά ο Κόκαλης. Τους επιστήμονες, ναι. Επιστήμονες, ναι. Το ίδιο είναι. Ναι, ναι, ήρθε ναι. Μετά ο Κόκαλης, έφαγε το Κόκαλο και το Μεδούλη του Ολυμπιακού και το έστειλε στο Χοντρό. Και ο Χοντρό δεν είχε την αφά και έφαγε τα ίδια τα Κόκαλα του Ολυμπιακού. Αλλά γίνανε όλα αυτά εις βάρος του ΠΑΟΚ. Αυτό που θέλω να καταλήξω. Ναι. Από τη μωρή φιλοδοξία του Αυγενάκη που το έπαιξε Αυγερινάκης, πρωί-πρωί πήγε και πρόλαβε και άλλαξε την επιτροπή γιατί το μεσημέρι θα παίρνει απόφαση. Ο κύριος Αυγερινάκης έκανε ρεζίλι το Μητσοτάκη κανέναν άλλον. Ναι. Αυτό το ξεγύμνομα, αυτό το ρεζίλι, αυτή η φτωχή, η γύφτικη συμπεριφορά, το να τρέξει με εντολή του Όχι γύφτηκε, όχι γύφτηκε. Άσους γύφτους. Άλλο πράγμα. Ναι, άλλο, δεν θέλω. Μην πηγαίνουμε εκεί την κουβέντα. Άσους γύφτους. Στον καημό τους. Όχι, συγγνώμη, το γύφτηκε. Ναι, ναι, ναι. Επιστροφή. Αυτή η φουγαριάργη ναι. Απόφαση το να τρέξει να προλάβει να πάρει τους δύο που δεν θα ζήγηζαν από εκεί αλλά θα γέρναν από την άλλη μεριά, από την λογική και από τον νόμο θα γέρνανε, έφτασε αυτή τη στιγμή οι νεοδημοκράτες εδώ πάνω τουλάχιστον στο Βορρά να σκεφτούν πάρα πολύ, έχω ακούσει από πολλούς σε διάφορα ραδιόφωνα, τι μας έκανες κύριε Αυγενάκη. Στην προσπάθειά σου να βγάλεις τι, όλος ο στόχος και ο στιγμός ποιος είναι. Από ό,τι φάνηκε και αυτό το χαζό που πήραν από χθες την απόφαση, να μοιράσουν σοκολατάκια στο πάο και καραμέλες λες και παίζανε τις κούκλες. Ελάτε παιδιά, δεν θα σας ρίξουμε. Ακριβώς. Ναι, ζητήστε και ευχαριστώ. Ζητήστε και ευχαριστώ. Αθώος, καθαρός, καμία τροπολογία. Ρεζίλη. Όλα έγιναν για κάποιο σκοπό. Δεν τίποτα αυτό. Να κάνουν να κρυκάσουν πρώτα την υπόθεση της Βέρειας που τράβηξε 8 χρόνια κοντεύει να πάει δεκαετίες, να βγάλουν την απόφαση αύριο και την ίδια ώρα σε 10 λεπτά. Τάπα! Αν να πάνε πρώτα να βουτήξει ο Ολυμπιακός και δεύτερο στο ΠΑΟΚ. Χαλάλι χίλιες φορές. Αλλά όχι τόσο με αυτόν τον άτιμο τρόπο. Γεια σου, άνθρωπέ μου. Να είσαι γερός. Και άλλα τόσα να ζήσεις. Έστω και μία, για μία ώρα να καταδικαστεί ο Μαρινάκης, πέφτει κατηγορία ο Ολυμπιακός. Για το στημένο παιχνίδι. Εκείνο έτσι. Λέω αν. Πάμε στις δύο τελευταίες γραμμές πριν το διάλειμμα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλό στο παιδί. Ποιος να χαίρεται, μας τα αποκούει. Κωστή, πώς έλεγε και με το τραγούδι του Χάρη Κλίνου μου, αγκά, μπουμ, μπουμ, γκι, γκι, αούγκι, γκι, γκαγκά. Α, φανταστικό. Λοιπόν, φίλε, γελάει και το νηστικό αρκούδι και χορεύει. Λοιπόν, άκου τώρα εδώ να δεις με ποιους έχουμε να κάνουμε. Εχθές, επειδή εδώ και κάποιες μέρες η πλευρά του Ολυμπιακού έχει βγάλει ότι η κυρία Μαρούπα περιφερόταν σε Ξάνθη και καλά για τουρισμό, άρα πήγε και επηρεάστηκε από το Σαββίδι κτλ. Άρα γι' αυτό ήταν... Ναι. Έβγαλε μια γραφτή ανακοίνωση η οποία είπε ότι εγώ πήγα στην Ξάνθη, έφυγα το πρωί με ένα πελάτη που είχα μια υπόθεση δίκης το πρωί, πήγα εκδικάστηκε στο πρωτοδικείο, είπε στο πλημελιοδικείο υπόθεση και γύρισα το μεσημέρι με τον πελάτη μου Θεσσαλονίκη. Άρα και σήμερα είπε ότι εγώ πήγα στην Ξάνθη, ρώτησα κόσμο, έβγαλα φωτογραφίες και πήρα την απόφαση ότι η Ξάνθη ανήκει στον Σαββίδη. Άρα ή εχθές έλεγε ψέματα ή σήμερα. Ή είπε σήμερα ψέματα. Να μας πει τι από τα πάμε εδώ. Ας μας πει. Με εντός 24 ώρων, έτσι. Κάθε τώρα αυτά που λένε μεταξύ τους ο Αρκούδης, η Μαρούπα, ο ένας ο άλλος. Αλλά... Κάτι άλλο. Εδώ και ένα μήνα ο Αλέξης Κούγιας, ο έγκυρος και έγκριτος νομικός, επιμένει και διαλαλεί ότι η Ξάνθη θα πέσει, όχι για την περίπτωση της πολυδιοκτησίας, αλλά γιατί έγινε το θέμα με τις μετοχές, και ότι ο ΠΑΟΚ θα τιμωρηθεί με αφαίρεση βαθμών. Ναι. Πού το ήξερε αυτός πριν. Δεν προβλέπεται. Μα δεν προβλεπόταν η ποινή της αφαίρεσης βαθμών. Πριν ψηφιστεί πώς το ήξεραν. Και ο Γεωργίου και αυτοί που όλοι διατείνονται στην Αθήνα ότι ο ΠΑΟΚ θα τιμωρηθεί με αφαίρεση βαθμών αφού η τροπολογία έγινε άρον-άρον όπως λένε όλοι χθες. Το χθες. Δηλαδή για να καταλάβουμε με τι ανθρώπους έχουμε να κάνουμε. Πόσο μεθοδευμένο ήταν όλο αυτό το πράγμα. Πόσο τεράστια σπήλωση υπάρχει και
προσπαθούν να βάλουν μια τεράστια κοιλίδα στην ομάδα μας. Ειδικά την ημέρα που γινόταν η δίκη μετά από 10 χρόνια για τα στημένα, ναι, ναι. Σήμερα, έτσι, που υπάρχει η διαβάσει το σκεπτικό του κυρίου, όχι μόνο για το θέμα της Βέρειας, εδώ υπάρχει το σκεπτικό του κυρίου Κορέα που λέει ότι ο Ολυμπιακός μέσω του κυρίου Μαρινάκη ελέγχει τις ομάδες Πλατανιάς, Πανιόνιος, Καλονί, ξέρω εγώ κτλ. Να φέρει 5-6 ομάδες. Δικαστικοί, ποδοσφαιριστές, διαιτητές, πρόεδροι. Υπάρχει συνομιλία που με παράγοντες του Πανιωνίου, τους οποίους τους λένε ότι πάρτε τον Ελευθερόπουλο προπονητή και εμείς θα πληρώσουμε το μισό μισθό. Έτσι, νόμιμα υποκλαπήθα σε συνομιλίες από την ΕΕΠ. Αυτά είναι τα στοιχεία. Όχι, μου είπε, πήγα σε ένα στον Παπαπαρασκευά, πήρα δύο καριώκες και εκείνος μου είπε ότι μάλλον εδώ τον ΠΑΟΚ, την Ξάνθη την πήρε ο ΠΑΟΚ. Έτσι γίνονται, Κωστή μου, οι έλεγχοι. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς βγάζεις το σκεπτικό σε 5 λεπτά μετά τη λήξη της υπόθεσης, την ώρα του αγώνα, και κάνεις το πόρισμα να το βγάλεις 3, 4, 5, 6, 7, 18 μέρες. Αυτή την απορία θα μας λύσουν. Όλα τα άλλα τα υπόλοιπα θα λύσει το νομικό τμήμα της ΠΑΟΚ. Έτσι. Οι αρμόδιοι. Πάρ το τραγουδάκι. Καλό μεσημέρι, Κωστή μου. Μου λέγαν οι δασκαλοί στο σχολείο. Αυτά ζούμε. Αυτά τα ξεκάθαρα πράγματα. Γεια σου, Χριστάρα μου. Θα τα πούμε εκεί, 6 ώρα. 6 ώρα εκεί. Πάμε τελευταία γραμμή. Πριν το διάλειμμα. Πώς καταφέρεις και με αφήνεις τελευταίο, δεν μπορώ να συγκαταλάβω. Οι φίρμες λέει βγαίνουν. Ζεστό ρεπορτάζ. Από Ξάνθη ρε, ο Παπαπαρασκευάς λέει ότι ο Σαββίδης αγόρασε το ζαχαροπλαστείο του ρε. Έλα ρε φίλε. Τώρα από εκεί σε παίρνω και έρχομαι, ναι, κατευθείαν στο συλλαλητήριο. Ναι. Κατευθείαν. Δεν μου λες ο καθαρός ο πρόεδρος σήμερα γιατί δεν πήγε στο δικαστήριο. Για αλήθεια. Έλα μου ντε. Έλα γιατί μου ντε. Την Καλυθέα ποιος δεν έχει βγάλει στην πρώτη εθνική κατηγορία. Εδώ τα υπάρχει. Σημαίνα, ακούσατε τα ηχητικά του Τριανταφυλόπουλου. Άκουσες το πρωί, τα άκουσες τα επαναλαμβάνομαι. Όλα. Επαναλαμβανόμενα. Τα πάντα άκουσα. Τα πάντα. Το ηχητικό που λέει θέλω να το βγάλεις έξω, λέει στον υπουργό, λέει σε μισή ώρα θα το βγάλω έξω. Έτσι. Ναι. Ποιον υπουργό θα βγάλει έξω, βρε. Όχι τον υπουργό, αυτόν που είχε κάνει τα αδικήματα. Να τον αποφυλακίσει σε μισή ώρα. Ναι. Ετοιμαστείτε για γλέντια. Θα ανοίξουν τηλέφωνα, ετοιμαστείτε. Γλέντια. Να ξέρετε. Καταρχήν τον εαυτό τους ευλογήσανε με αυτήν την εισήγηση. Όχι απόφαση, πολλοί μπερδεύονται. Η εισήγηση έγινε ακριβώς από πανεπιστημιακούς καθηγητές, όχι από δικαστές. Ακριβώς. Δεν είναι δικαστική ακριβώς απόφαση αυτή. Όλα τα κάνανε για το σημερινό δικαστήριο, για να μην υποβιβαστεί ο Ολυμπιακός. Και θα τα πούμε και το απόγευμα. Γεια σου, Παυλάρα μου. Τα υπόλοιπα εκεί, 6 ώρα στην Καμάρα. Έχω ρεπορτάζ πολλά εκεί πέρα. Φιλιά. Yeah. Φιλιά. Αλφα Πάρκ ο χορηγός μας, το πιο φτηνό πάρκινγκ στην περιοχή αεροδρομίου. Η πρώτη μέρα 4,5, οι δύο μέρες 8,5, τρεις μέρες μόνο 10 ευρουλάκια και 50 λεπτά, οι τέσσερις μέρες 12 ευρώ, οι πέντε μέρες 14 ευρωπουλάκια μόνο. Το αφήνεις 5 μέρες το αυτοκίνητο, απόλυτα ασφαλές το μέρος, απόλυτα προστατευμένο. Για 6 μέρες 16 ευρώ και μετά κάθε πλέον μέρα ένα ευρουλάκι μόνο. 23, 10, 42, 44, Αλφα Πάρκ. Το Αλφα και το Ωμέγα στο πάρκινγκ, έτσι. Και ο πιο φτηνός από όλους εκεί στην περιοχή. Μένετε συντονισμένοι, βλέπετε ότι πραγματικά οι εξελίξεις τρέχουν με ραγδαίο ρυθμό. Οι αποκαλύψεις, οι κολοτούμπες. Θα δείτε τι έχει να γίνει. Θα δείτε. Αυτό που λέμε συνέχεια είναι 6 το απόγευμα στην Καμάρα. Όλοι μας. Και θα κάνω το γιατρό, και θα πάω σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με Κώστα Βασιλόπουλο. Είμαστε έτοιμοι να πάμε νοερά να συναντήσουμε τον Κώστα Βασιλόπουλο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, τον διευθυντή της Φόρτσα. Γεια σου Κώστα, χαίρετε. Καλό μεσημέρι Κωστή. Τι γίνεται Κώστα, χαμός. Ο Αρκούδης λέει ναι. η Μαρούπα λέει όχι εγώ, δεν φοράς παντελόνια, κρύβεσαι πίσω από τα φουστάνια μου. Πήγα, ρώτησα, μου είπαν, σου είπαν. Τι γίνεται. Καλά, η Μαρούπα δηλαδή. Καταλαβαίνεις τώρα πως ήδη και αυτή η Επιτροπή πήγε λέει και αγόρασε από τρία ζαχαροπλαστεία η Μαρούπα καριόκες, ναι, και ρώτησε σε ποιον ανήκει Ξάνθη. Μάλιστα. Αν έπαιρνε κάτι άλλο κατά ήθη, ας πούμε. Ναι. Δεν καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός
ποιους μπαγλαμάδες ψηφίζει και ποιοι τοποθετούνται σε επιτροπές. Πήγε η Μαρούπα στον Παπαπαρασκευά και τον ρώτησε πού ανήκει η Ξάνθη και έβγαλαν πόρισμα. Τραγικό. Έβγαλαν εισήγηση επειδή ποτάδες ζαχαροπλάστης και ο Δίνα βρακολαστιχάς και ο... πραγματικά έχω τρελαθεί με αυτό που έχω ακούσει σήμερα. Έχω τρελαθεί, δηλαδή μου είναι αδιανόητο να πιστέψω ποιους εμπιστευόμαστε καθημερινά, όχι ποιους εμπιστευόμαστε, σε ποιους, σε ποια χέρια είναι και ποια μυαλά είναι αφημένη χώρα. Δηλαδή δεν είναι αυτό, δεν είναι χώρα. Αυτό είναι ένα τεράστιο σήκος ανοχής. Δεν μπορεί να είναι χώρα, δεν μπορεί να ζούμε εμείς σε αυτή τη χώρα, ρε παιδί. Δεν είναι αδύνατο. Άφωνος. Αυτή που κάνανε εισήγηση, λέει Μαρούπα, δεν φοράει παντελόνια αρκούδης. Θα βγει ο αρκούδης να πει δεν φοράει φουστάνια η Μαρούπα. Θα χάσουμε τώρα το συνταρσενικό, το τελικό. Άρα είναι ενδυματολογικό, είναι ενδυματολογικό το ζήτημα. Μάλλον. Δηλαδή καταλαβαίνουμε τι λέμε. Ρώτησε λέει στους αγαροπλάστες που ανήκει η Ξάνθη. Και τότε θα ρωτήσει το δικαστήριο ποια είναι η γνώμη του κόσμου για το Μαρινάκι εδώ στη Θεσσαλονίκη και να βγάλει το αποτέλεσμα, να βγάλει απόφαση. Είμαστε σοβαροί. Τραχέλαφος. Δεν καταλαβαίνεις ποιοι διορίζονται σε επιτροπές. Αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται δηλαδή καθημερινά σε αυτή την κοινωνία, στην ελληνική κοινωνία. Μα δεν είναι τότε τραγέλαφος, όταν μιλάμε τώρα χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Ρώτησε τους αγαροπλάστες. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Πραγματικά σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν μπορούσα να το διανοηθώ αυτό το πράγμα. Και το χειρότερο φυσικό είναι ότι το κάνανε, το λένε, το θεωρούν φυσιολογικό. Το λένε κιόλας. Τι να. Τίποτα, ούτε σκέτς του Σεφερλή. Νομίζω ότι ζούμε μια... Είναι για κομικούς. Δεν γίνεται αυτό. Κομικούς. Και όπως είδες Κώστα άφησαν... Ο Σεφερλής είναι σοβαρότατος. Ναι. Ο Σεφερλής είναι ένας σοβαρότατος επαγγελματίας. Κάνει αυτό που κάνει. Φυσικά. Αυτοί τι κάνουνε. Δίνει ο ένας τον άλλο τώρα λοιπόν. Παραλόγου. Ναι. Η ελληνική κοινωνία ζει ένα θέατρο του παραλόγου. Αυτή η αυγενάκια επιτροπή πρέπει να είναι η πιο ξεφτυλισμένη επιτροπή όλων των εποχών. Τους αποκαλεί ο ΠΑΟΚ συμμορία. Επίσημα, συμμορία με... Ποιος θα με πει εμένα συμμορητή? Θα πει κάποιος για μένα ότι ανήκω κάπου και είναι συμμορία? Θα τον στήσω στον τοίχο την ίδια ώρα, σε 5 λεπτά. Φυσικά. Είχαμε την ενοχική παρέτηση Μπραουδάκη. Αναμένονται παρετήσεις των υπολείπων συμμοριτών. Και δεν κουνείται φίλο. Ο ΠΑΟΚ λέει ότι η εισήγηση καταρρογράφεται στα γραφεία του Ολυμπιακού. Ακόμα να βγει και δεν κουνιέται φίλο. Φίλο, δεν κουνιέται φίλο. Καταλαβαίνεις τι σου λέω. Δεν φύγεται κανένας. Προφανώς γιατί είναι όλα αλήθεια. Τι να πεις για την αλήθεια? Πώς να απαντήσεις σε κάτι που σε μια αληθινή κατηγορία? Τι να απαντήσεις? Εδώ είδες Κώστα, δίνει ο ένας τον άλλον. Ήδη ξεκίνησαν. Να ξέρεις ότι θα προχωρήσεις σε μηνύσεις και κατά της κυρίας Μαρούπα. Πέραν των τριών μελών που έγινε γνωστό χθες, σου λέω την είδηση, ο ΠΑΟΚ θα προχωρήσει σε κατάθεση μήνυσης σε βάρος της κυρίας Μαρούπα, να πάει στα δικαστήρια η επιπόλαια κυρία Μαρούπα, να αποδείξει ότι η Ξάνθη ανήκει στο Σαββίδι. Και ας φωνάξει τους σαχαροπλάστες για μάρτυρες. Η κυρία Μαρούπα. Κατέχουν πουλάνε σόβρακα στη λαϊκή της Ξάνθης να φωνάξει. Όποιον θέλει να φωνάξει. Δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσω ή να κλάψω. Αλήθεια σου λέω, Κώστα. Σε τι μεγάλη ταλαιπωρία. Δηλαδή, είναι μόνο για να κλάψουμε. Για να κλάψουμε. Αυτοί οι αστείοι, οι μαρούπες και αυτοί οι στημένοι όλοι που έβαλε ο Γιαννάκης, έβγαλαν εισήγηση για τον επιβεβασμό του ΠΑΟΚ και της Τσάντης. Αυτοί είναι πραγματικά να δικαστούν και για να καταδικαστούν. Όχι σε συνειδήσεις. Στα δικαστήρια. Κανονικά. Όχι σε συνειδήσεις. Καταδικάζεις τη μοναδική ομάδα της Τράκης χωρίς το παραμικρό στοιχείο, καμία νομική υπόσταση περί πολυοδιοκτησίας, και εσύ την καταδικάζεις, κυλιδώνεις την ιστορία της Ξάνθης, κυλιδώνεις την ιστορία της
της ομάδας που εκπροσωπεί τη Βόρεια Ελλάδα και τη Μακεδονία του ΠΑΟΚ. Η Μαρούπα με τους αεροπλάστες. Δηλαδή, ξέρεις τι με τρομάζει. Ποιοι αποφασίζουν για την εθνική άμυνα, δηλαδή παρόμοιοι θα είναι. Ποιοι αποφασίζουν για τα άλλα σοβαρά θέματα που απασχολούν την οικονομία, την κοινωνία. Την παιδεία. Την υγεία. Την παιδεία, ναι. Το θέμα δεν είναι ότι το έκανε. Ειλικρινά σου λέω. Το θέμα είναι ότι το λέει. Ότι το λέει. Θεωρεί φυσιολογικό να ρωτάει το ζαχαροπλάστη. Ποιος έχει την Ξάνθη. Ποιος έχει την Ξάνθη. Είναι τρομερά πράγματα. Τότε να βγουν οι δικαστές στους δρόμους και να πούνε. Καλησπέρα. Γεια σας. Ναι. Στο τέλος. Τι πιστεύετε για τον κύριο Μαρινάκη. Αυτό. Εσείς τι πιστεύετε για τον κύριο Μαρινάκη. Αυτό. Εσείς αυτό. Α, και να το δικαστήριο να πεφάνθει. Αφού ο κόσμος το λέει. Σωστά. Φυσικά. Στους τρεις καίγεσαι. Τρεις. Άμα ρωτήσει τρεις είναι νομίζω οι τρεις ερώτηση αυτή. Και τρεις χιλιάδες να ρωτήσει την ίδια απάντηση θα πάρει. Λοιπόν, όπου και να ρωτήσεις την ίδια απάντηση θα πάρεις. Μιλάμε για θέατρο του παραλόγου και εμείς είμαστε μέσα σε αυτό. Μεγαλώνουμε παιδιά σε μια κοινωνία όπου η Μαρούπα και ο Αρκούδης και ο Αργενάκης, ο Τζουγκανάτος, ο Φαραντούρης και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος παίρνουν αποφάσεις για τη ζωή μας. Ναι. Είναι τρομερό, δηλαδή είναι ασύλληπτο. Και λέω από τη Δευτέρα ότι το θέμα, Κώστα μου, δεν είναι ποδοσφαιρικό. Ναι, 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 ναι. Είναι κοινωνικό. Κάθε δεν μέρα είναι ποδοσφαιρικό. Επιβεβαιώνεται είναι αυτό. Κοινωνικό. Αυτή είναι η κοινωνία. Αυτή είναι η κοινωνία. Μια κοινωνία στην οποία ο Αργιανάκης μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Έχει κάνει άνω κάτω μια χώρα, την έχει διχάσει. Δημιουργεί εθνικό θέμα. Έχει κάνει άνω κάτω μια κυβέρνηση η οποία σήμερα και τις τελευταίες 15 μέρες καλύτερα να διαχειριστεί ένα από τα πιο σοβαρά θέματα των τελευταίων δεκαετιών. Ένα εθνικό θέμα. Με αντίπαλο την Τουρκία. Και εγώ και έχει η Τουρκία σύμμαχο. Και σήμερα ξεκινάει η δίκη των στημένων. Υπάρχουν όργια! Και εμείς ασχολούμαστε... Όργια. Χαμός γίνεται. Ναι. Το Φαραντούρι, τη Σουλούκου, τον Τζουγανάτο, τη Μαρούπα, τον Αρκούδη και τον Πεπόνη και τον Τίγρη. Θέατρο του παραλόγου. Είδες πως γύρισε ο προβολέας. Δεν χωράει το μυαλό. Ναι. Δεν χωράει το μυαλό των ανθρώπων με όλα όσα συμβαίνουν. Παρέτησε ο κύριος Δραγουδάκης. Γιατί παρέτησε. Καθαρός ουρανός, στραπέζι δεν φοβάται. Ακριβώς. Αλλά υπάρχει τόση παρέτηση. Ο Αργιανάκης καμία παρέτηση. Εκεί. Συμμορία είπε την επιτροπή. Ο ΠΑΟΚ τίποτα. Γιατί δεν μιλεί τον ΠΑΟΚ ένα μέλος της επιτροπής. Συμμορείται στους είπε ο ΠΑΟΚ. Αρνήθηκαν τη συνάντηση. Στο γραφείο. Όχι του... βέβαια, η ίδια την επιβεβαίωσε. Για γνωμοδότηση λέει πήγαν. Σε μια σοβαρή χώρα ο εισαγγελέας θα είχε επέμβει ήδη και θα τους είχε μαζέψει όλους αυτούς. Δεν θα ήταν κανένας έξω από αυτούς. Κανένας έξω. Βγάζει ανακοίνωση χθες ο Παλαιός Ολυμπιακός που λέει εμείς ο Τζαβός ναι πήγαμε. Πήγαμε. Ναι πήγαμε. Ναι πήγαμε. Πήγαμε. Δεν ξέρω αν όσα κιλά μπήκαν, τόσα κιλά βγήκαν. Ενώ από βάρος, ε. Ναι. Ναι. Είμαστε σοβαροί. Και τι πράγμα συζητάμε σήμερα. Και απορούν γιατί θα κάνει συναλυτήριο, λέει ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Τι να κάνει ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Δηλαδή να κάνει τούρτες. Να ψήσει αρνιά. Τι να κάνει, αφού παίζουν με τη μοίρα της ομάδας και την τύχη τους και την ιστορία. Παίζεται με την ομάδα που εκπροσωπεί τη Βόρεια Ελλάδα. Τη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία. Παίζετε εσείς, παίζει ο Αυγενάκης, παίζουν οι συμμορίτες της επιτροπής του. Κώστα, σε αυτό δεν που ρώτησες πριν, ναι, προφανώς τους αρέσει το συμμόρια. Το εγκληματική οργάνωση... Είναι τρομερό έτσι, Κώστα. Αν δεν κάνει το συμμορίτη, την ίδια ώρα θα πέφτουν σε μα πανηγύριζαν που δεν είναι πια εγκληματική οργάνωση. Είναι συμμορία. Σε παρακαλώ πολύ τώρα. Και δεν θέλουν να γυρωθούν. Μαλώνουν μεταξύ τους. Ο Μαρούπας και τα παντελόνια του Αρκούδη, ρε, στο απέρα σου είναι τραπέζι κατώσασταν. Εσείς αποφασίσατε για την τύχη της Ελλάδας, εσείς. Εσείς, αυτοί οι άνθρωποι, ποιος τους διόρισε εκεί εγώ.
Βγήκε ο Βασιλιάδης, τέσσερα πρώην υπουργός πολιτισμού, ξεστέλησε τον Γιαννάκη, τίποτα ο Γιαννάκης σφύριζε, έβλεπε το ταβάνι. Θέλει να αποδείξει ότι η αντικατάσταση μελών δεν είναι αντισυνταγματική. Και δείχνει άλλος με στοιχεία και του λέει και η αντικατάσταση μελών πρέπει να περάσει από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Και άλλος στηρίζει, θέλει ταξίδι, λέει, να δει κάποιος στην Ουάσιγκτον. Έχει και κοπή πίτας πιθανώς, γιατί έχει φόρτε με την κοπή πίτας, το έχει. Τι να πω, εντάξει, οκ. Πραγματικά, οκ, εντάξει. Πέρα από αυτό, χθες στην ψηφοφορία στη Βουλή είδαμε κανένας δεν έβγαλε το κεφάλι του απ' έξω. Διάλεξαν στρατόπεδο. Δεν με απασχολεί αυτό εμένα, ρε Κώστα, πραγματικά. Αυτή η τροπολογία δεν αφορά τον ΠΑΟΚ και την Ξάνθη. Θα μαλλιά συγκρούν, θα βγάλει μαλλιά η γλώσσα μου. Δεν έχει το κεφάλι μου, αλλά βγάλει η γλώσσα μου. Δεν αφορά τον ΠΑΟΚ και την Ξάνθη. Αυτή η τροπολογία γίνεται για άλλους. Ναι. Και απλά το πασάρουν ως τροπολογία και τον ΠΑΟΚ και την Ξάνθη. Ναι, ναι. Ο ΠΑΟΚ είναι αθώος. Ο ΠΑΟΚ θα αθωωθεί σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα έτσι, τα επίπεδα έτσι. Και θα καταδικαστούν όσοι συνέβαιναν σε αυτό το σημείο. Μας έδωσε την είδηση αυτή σήμερα. Αυτή η τροπολογία, ναι. Αυτή η τροπολογία που ψηφίστηκε χθες δεν αφορά τον ΠΑΟΚ. Δεν αφορά καθόλου. Μπορεί να αφορά όλους τους υπόλοιπους στη Σούπερ Λίγκα, όχι τον ΠΑΟΚ. Ναι. Μας έδωσε την είδηση νωρίτερα, έτσι, ότι θα υπάρξει μήνυση και εις βάρος κυρίας Μαρούπα. Μήνυση εις βάρος κυρίας Μαρούπα, ναι. Από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Καλά, φυσικά, δηλαδή. Τι άλλο μπορούσε να κάνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ναι, 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 ναι. Τι θα μπορούσε να κάνει. Θα γίνει άρση του απορρίτου των τηλεφώνων σε αυτούς τους ανθρώπους της Επιτροπής. Άρση, και όχι μόνο εκεί. Και όχι Βρανίγυλα. Μόνο. Όχι, όχι, και άλλα τηλέφωνα θα ανοίξουν. Με σε γενική παρέμβαση. Και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Για να δούμε ποιοι μιλούσαν. Για να καταλάβει ο κόσμος πώς στήθηκε. Όχι, όχι μόνο. Και τα χαρτζηλί και θα βγουν. Όλα. Πώς στήθηκε αυτή η επιχείρηση αμάδρωσης του ονόματος του ΠΑΟΚ. Πώς στήθηκε, πώς το κανόνισε, ποιοι συμμετείχαν, ποιοι συμμετέχουν πριν την κατασκευή αυτής της σκευωρίας από τον Ολυμπιακό σε συνεργασία με τον Μαρινάκη. Εδώ κατηγορούν τον Αυγενάκη ότι η εισήγηση της Επιτροπής καθαρογράφεται στην ευαρθία της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Καμία απάντηση από αυτού. Καμία. Και λες τώρα ο Πρωθυπουργός δεν τα ακούει. Υπάρχει και άλλη φωνή, ρε αγόρια μου. Ο Πρωθυπουργός κοιτάζει να σώσει το Αιγαίο. Θα ασχολείται με τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι με τον ΠΑΟΚ. Είναι με την κυβέρνησή του. Δεν θέλουμε να ασχοληθεί με κανένα ΠΑΟΚ ο Πρωθυπουργός. Ποτέ, δεν χρειάζεται. Το ποδόσφαιρο να το αφήσουν ήσυχο. Αλλά πώς το αφήνουν ήσυχο και πέραν ανθρωπολογία. Γιατί τρώνε την ανθρωπολογία αφού είστε υπέρ του αυτοδιοίκητου του ποδοσφαίρου. Αφήστε το ποδόσφαιρο. Αφήστε τα όργανα του ποδοσφαίρου να αποφασίσουν. Δεν σας κάνει αυτή η ΕΠΑ. Θέλετε την άλλη. Το πιλάδι και πιλάδι σήμερα. Άκου τώρα. Είναι, ζούμε στη χώρα του παραλόγου, ρε παιδί. Τελείωσε. Και μας είπε πάντα στον καλό γιατί της λέει. Εντάξει, ένα παιχνίδι πάω κάρις που φώναζε ο Πάο. Τι λέει το Καραγκιόζη. Τι λέει το Καραγκιόζη. Χάθηκε ένα πρωτάθλημα από τον Πάο. Το πήραν οι κολλητοί σου. Έτσι. Πατέρας Γενόπουλος και εσύ. Τι βγες να μας πεις. Ο ψηλός είσαι. Μάλιστα. Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ζούμε, να χαμογελάμε, να λέμε εντάξει μωρέ, πειράζει, μωρέ, εντάξει, υπάρχουν κάτι μπορώ. Όλα καλά, εντάξει τώρα, βγήκε και Πιλάδιος. Να πει για το Σπάφα. Φαντάσου τι υποχρέωση έχει ο Πιλάδιος στο Σπάφα. Φαντάσου. Φαντάσου τι εξαρτήσεις υπάρχουν, Κώστα. Ποιος ο λόγος να μαθαίνει το Σπάφα σήμερα, κανένας. Φαντάσου τι υποχρέωση όμως έχει ή τι πίεση μπορεί να τρώει για το Σπάθα. Εγώ σου έκανα τόσες κάρες. Για στη μίλα. Ναι, ναι. Θα έπρεπε να είναι ακόμα στους πίνακες. Ναι. Άκουσε τι είπε. Θα έπρεπε να είναι ακόμα στους πίνακες ο Σπάθας. Ναι. Εντάξει. Δεν είπε για τον Τζίλο τίποτα. Ούτε για το σπίτι του Τζίλο που κάηκε. Όχι, όχι. Ούτε, λοιπόν, ούτε για τους φούρνους. Ο Πιλάδιος. Ο Σοφοκλής, ο Πιλάδιος. Δύο χελωνάκια με τον ζωγραφίσεις σε χαρτί. Να τα πάει σπίτι μαζί με το χαρτί, το ένα χελωνάκι το χάσει το δρόμο. Διαγραφισμένο εννοώ. Μάλιστα, τραγικό, τραγικό. Δεν υπάρχουν λόγια. Η ελληνική γλώσσα είναι η πιο πλούσια του κόσμου, φαντάζει φτωχή μερικές φορές. Και την ίδια ώρα ο κύριος Κίρτσος βγαίνει και αποκαλεί πάλι Ρώσο τον Ιβάν Ζαβίδη.
Κοίταξε, ξέρεις, ποιος ήταν επικουρικός των κύκλους από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας το τελευταίο διάστημα και την προηγούμενη θητεία. Για την Free Press εφημερίδα που εκδίδει. Ναι. Από κρατικές εταιρείες να ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια. Ναι. Και τώρα εσύ καταλαβαίνεις. Μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα. Μάλιστα. Λοιπόν. Σήμερα είναι Πέμπτη. Ο Πάου ζητάει επιτακτικά το εθνικό της εισήγησης και τα μέλη της Επιτροπής ξεκατηνιάζονται στα ραδιόφωνα. Φυσικά αφού δεν γράφουν αυτή την εισήγηση. Θα την στείλουν έτοιμη από την ΠΕΕ και να την, για να την παραδώσουν στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ και στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Είναι αυτή η χώρα που ζούμε. Μας κυβερνούν αυτοί που ψηφίζουμε, άρα και εγώ κακώς φωνάζω. Έχουμε αυτό που αξίζουμε. Έχουμε αυτό που αξίζουμε. Δεν έχουμε τίποτα. Χθες βγήκε ο κόσμος αγανακτισμένος στους δρόμους, καλός κακός, ο Βαρζόπουλος έκανε ανάρτηση. Τι έχει να πει ο ΠΑΟΚ. Τι να πει ο ΠΑΟΚ. Εσύ δεν έχει στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ σε σένα. Δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι. Από ποιον εκλέχτηκες. Έπεσες από τον ουρανό. Οι ψήφισαν, οι εξωγήινες, ψήφισαν και έφυγαν. Ο ΠΑΟΚ είναι η κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Το πρόβλημα της Θεσσαλονίκης. Τι θα πει. Να βγει ο ΠΑΟΚ. Εγκαλεί τον ΠΑΟΚ ο Βαρζόπουλος. Για τα συνθήματα στο γραφείο. Που πήγαν στο γραφείο του. Που πήγαν και στο Καλαφάτι και στη Σράπτη και στην Τηλέκα και στο Λονόν. Άκουσες κανένα μιλάει. Ρε δεν είναι στον κόσμο αυτοί, δεν ζουν εδώ. Δεν ζουν εδώ, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Αυτούς ψηφίζουμε. Και μόλις άρχισαν τα σχόλια, άρον άρον την κατέβασε την ανάρτηση. Τι να κάνει. Δεν ζει στην πόλη, δεν ζουν στην πόλη. Έχουν άγνοια. Έχουν μια ελιτίστικη νοοτροπία. Ότι η Θεσσαλονίκη και ξέρω εγώ κοινωνία είναι μεταξύ Καρόλου Ντιλ, Τσιμισκή και Μητροπόλεως. Ναι. Αυτό δεν νομίζουν. Κύριε. Μα δεν είναι κλέβουν από αυτούς όμως. Από το σύνολο των Θεσσαλονικιών της πρώτης περιφέρειας. Ακριβώς. Αυτή η ελιτίστικη νοοτροπία έχει τραβήξει τη Θεσσαλονίκη 100 πολλά, χρόνια πίσω. 100. Όχι πολλά. 100 χρόνια πίσω. Ναι, ναι, ναι. Η νοοτροπία αυτών, των δίθεν. Των Βαρτζόπουλων. Ναι. Ομιβία λέει το σύνδημα στον τοίχο. Ομιβία. Ομιβία. Την γράψαμε. Ομιβία. Ομιβία. Και εγκαλεί το ελληνικά, η ΠΑΕΠΑΟΚ. Ελληνικά ναι. Δημοτικού. Ναι, ναι. Τι δημοτικού, νηπιαγωγείου. Και τι έχει να πει η ΠΑΕΠΑΟΚ. Πώς δεν έτωξε ο Σαββίδης να πάει να πάρει ένα ινόπνευμα και να σβήσει τα συνθήματα. Να του σβήσει από τον τύπο τα συνθήματα. Και σήμερα, Βαρτζόπουλε, τι έκανες για το κυλίδωμα της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Πού είναι τα μετρό της Θεσσαλονίκης. Πού είναι τα έργα της Θεσσαλονίκης. Κουστούμι, γραβατούλα, κανάλι και θεωρία. Πράξεις μηδέν. Χειραψία, φωτογραφία. Με χειραψία, φωτογραφία και ελίτ. Ναι, ξέρετε, ναι. Θα γίνουν όλα. Ναι, ναι. Εδώ είναι ψηφίστε με. Ψηφίστε με. Σε παρακαλώ πολύ. Δηλαδή δεν ξέρεις τι να πιάσεις, τι να αφήσεις. Δεν υπάρχει άλλη θέατρο του παραλόγου. Δεν μπορώ να βρω άλλες λέξεις. Τσίρκο. Ένα τσίρκο. Ένα πέραντο τσίρκο. Ελλάδα. 2020. Αυτό. Δεν πρόκειται να... Δεν βλέπω, πραγματικά δεν βλέπω μέλλον. Είναι ζούγκλα. Είναι κατάσταση τραγική. Ας δούμε τι θα αποφαθούν τα δικαστήρια τώρα για τα στημένα. Ναι. Με συνομιλίες καταγεγραμμένες, με κασέτες, με νόμιμες υποκρατήσεις, συνομιλίες από την ΕΕΠ. Τα πάντα όλα. Αυτό είναι οι κατηγορούμενοι στο τέλος. Θα ψάχνουμε να βρούμε σε ποιο βουνό θα τα ανέβουμε να τα πηδήξουμε. Ναι. Τα παιχνίδια στήθηκαν μόνα τους. Δεν θα τα έχει στήσει κανείς στο τέλος. Μόνα τους. Στημένα μόνο γι' αυτό. Στημένα μόνο τα πορτοκάλια. Από τη δικαιοσύνη, τα παιχνίδια στήνονται μόνα τους. Ναι. Από έναν αόρατο. Από έναν εξωγήινο. Το οποίο αναζητείται στο διάστημα. Έτσι. Αν τον συλλάβουμε, θα τον φέρουμε να τον δικάσουμε. Εντάξει, έγινε. Κώστα, θέλουμε πολλές ώρες. Πολλές ώρες. Θέλω να σου πω ότι... Έξι στην Καμάρα. Αυτό, τρεις ώρες πριν εκφραστεί το συνέστημα. Αυτό, έξι στην Καμάρα. Λογική,
με λογική, με εκφραστούν τα συναισθήματα που δημιούργησαν ο Αβγεμάκης και η επιτροπή του τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Και φυσικά ο Ολυμπιακός. Γιατί πίσω από τον Αβγεμάκη είναι ο Ολυμπιακός. Το κατήγγειλε 15 φορές. Τον αποκάλεσε εντολοδόχο του Βαγγέλη Μαρινάκη και δεν αντέδρασε. Ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού δεν αντέδρασε. Τον αποκάλεσε ο Μάκης Δαγκάτης, ο αντιπρόεδρος του ΠΑΟΚ. Εντολοδόχο του Βαγγέλη Μαρινάκη 15 φορές. 15 φορές την εκπομπή του Όπεν. Ένοχη σιωπή. Ένοχη σιωπή. Αυτό. Προφανώς δεν αντιδρά, διότι φοβάται ότι θα βγει μετά. Ακριβώς. Ο Μπραουδάκης έφυγε πιο έξυπνα. Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε καλή συνέχεια και καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του Λίμπερο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Αυτά λοιπόν από τον Κώστα Βασιλόπουλο. Το σχόλιο του είναι μια προσφορά από το Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Θυμίζω, χορηγός της εκπομπής μας, Αλφα Πάρκ, το πιο φτηνό με διαφορά πάρκινγκ στην περιοχή αεροδρομίου. Με τηλέφωνο 2310 42 44 44. Εξαιρετικές, το ξαναλέω, και πιο χαμηλές τιμές. Δωρεάν μεταφορά πρόσχεια από το αεροδρόμιο. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Με κάποιους από εσάς θα τα πούμε στις 6 στην Καμάρα. Με κάποιους θα τα πούμε ραδιοφωνικά αύριο το πρωί στις 8. Έρχεται ο Γιώργος Ζαγόρας. Μένετε στο Λίμπερο που εννοείται ότι θα καλύψει και το σελαλητήριο και θα είμαστε εκεί. Σας χαιρετώ, σας φιλώ.